Είμαστε. Ναι. Θα μας πείτε σας παρακαλώ πολύ ονοματεπώνυμη και ιδιότητα. Χρήστος Αγγελίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας του ΕΚΑΒ. Κύριε πρόεδρε, για ποιο λόγο διαμαρτύρεστε σήμερα και βλέπουμε ότι είναι μεγάλο το ποσοστό των ανεμβολίαστων εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Είναι αρκετά μεγάλο. Να φανταστείτε ότι η διοίκηση έχει ψηφίσει να προσληφθούν 1.245 άτομα, που σημαίνει μείον 1.245 άτομα, που σημαίνει ότι από τις 1η Σεπτέμβρη θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα αξιών, το οποίο βιώνει η κοινωνία. Η δημοκρατία βάλεται από παντού. Η αυτοδιάθεση του καθενός πρέπει να αφήνει η κυβέρνηση στον κάθε ένα να αποφασίζει το τι μέλη γενέστε για τον εαυτό του. Εμείς, σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία, ζητούμε να πάρθει πίσω το νομοσχέδιο, να πάρθουν πίσω οι υπουργικές αποφάσεις, να πάρθουν πίσω οι όσες διατάξεις και να αφήσουν τον κόσμο ελεύθερα να κάνει αυτό που έκανε και χθες και που θα κάνει στις 31 του μήνα και που θα κάνει και στις 1 του μήνα. Δεν είναι δυνατόν να είναι κάποιος ικανός να κάνει κάτι στις 31 του μήνα και να μην είναι ικανός να κάνει στις 1. Μου θυμίζει παλιές εποχές, εποχές που εν μία νυχτή κατήργησαν το 166 στη Βέρεια. Και ευτυχώς οι συνάδελφοι εκεί, σύσσωμοι, όλοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους και μετά από 18 μήνες αναγνωρίστηκε το δίκαιο του αιτήματός τους. Κύριε Πρόεδρε, πόσοι εργαζόμενοι θα είναι αυτοί στο Πανελλήνιο, γιατί είστε πρόεδρος του Πανελλήνιου? Ναι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Προέδρου του ΕΚΑΒ, αφού ζήτησε τις κενές οργανικές, τις κενές θέσεις των ανεμβολίαστων, είναι 1.245. Αυτές. Σε σύνολο 4.000. Είναι περίπου το 1 τρίτο, είναι μεγάλο το ποσοστό. Σε περίπτωση που ισχύσει ο νόμος από Σεπτέμβριο, πώς θα λειτουργήσει το ΕΚΑΒ όταν αυτοί οι άνθρωποι θα βγουν με ένα... Το ΕΚΑΒ θα λειτουργήσει ούτως ή άλλως, λειτουργεί με μειωμένο προσωπικό, γιατί υπάρχουν πολλά κενά σε όλη την επικράτεια, τόσο στα νησιά όσο και στη στερεά χώρα. Θα λειτουργήσει με ποσοστό ασφαλείας, λιγότερο του ποσοστού ασφαλείας. Εμάς η αγωνία μας είναι να μην θρηνήσουμε θύματα. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που βάζεις τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής που ο ίδιος χειροκρότησες το 2019, ο ίδιος χειροκρότησες που δεν υπήρχαν εμβόλια όταν άρχισε η πανδημία, όταν το 2020 το Σεπτέμβριο πάλι δεν υπήρχαν τα εμβόλια και τότε δούλεψαν, και τώρα πετάς αυτούς και τις οικογένειές τους και τους εκβιάζεις ούτως ώστε να τους στερήσεις και τις χρηματικές απολαβές.